Τον τελευταίο καιρό η γιαγιά έχει μια ασθένεια που την κάνει να ξεχνάει, να μην θυμάται πολλά πράγματα. Μετά από 2 χρόνια προετοιμασίας και γυρισμάτων, η ταινία «Για θύμισέ μου», χτες το βράδυ, έφτασε στο κοινό με την πρεμιέρα να κερδίζει ένα ζωηρό χειροκρότημα θαυμασμού και συγκίνησης στην προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων που εργάστηκαν για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, η οποία δημιουργήθηκε για να φέρει στην επιφάνεια την πίεση και τις δυσκολίες, τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων που φροντίζουν άτομα με Αλτσχάιμερ. Η μαμά μου. Θα με ξεχάσει. Νομίζω ότι νιώθω ακόμα την ένταση. Ξέρεις, είναι μέχρι να μπεις μέσα να ξεκινήσεις, αλλά νιώθω ικανοποίηση. Το αποτέλεσμα το έχεις δει. Ναι. Νομίζω ότι πλέον είμαι πιο σίγουρη για το «Για θύμισέ μου» από ποτέ. Αγωνία. Έχω άγχος. Αλλά είναι και μια ανακούφιση. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι να πάρει και κόσμο το μήνυμα από την ταινία. Πονάει πολύ όταν σε ξεχνάμε. Η πρεμιέρα της ταινίας της Μαρίας Βολιαντοπούλου με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αντώνη Ρενιέρη και με πρωταγωνίστριες την Ανδριανή Αγγελιδάκη και την Αμαλία Ζαριανάκη κατάφερε να γεμίσει ασφικτικά το κινηματοθέατρο Αστόρια, με τον κόσμο να λαμβάνει τα μηνύματα της ταινίας ως ενεργό μέλος μιας κοινωνίας που το θέμα του Αλτσχάιμερ, όσο περνούν τα χρόνια, καταγράφεται όλο και πιο συνηθισμένο μέσα σε οικογένειες. Αχ, παιδιά, δεν βαρέθηκες να μ' αγαπάς. Έχουμε λίγο άγχος, αλλά πιστεύουμε ότι θα βγει αυτό που θέλουμε και αυτό είναι η ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορεί ο καθένας να βοηθάει τον άλλο και να σέβεται τον άλλο. Η Ελένη, μια γυναίκα που βλέπει τη μητέρα της να χάνεται μέσα στο σκοτάδι του Αλτσχάιμερ, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας. Η μητέρα με θολή μνήμη, η υπόλοιπη οικογένεια με πόνο βαθύ και μαζί ο κύκλος των ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα. Μια προσέγγιση πραγματική, ανθρώπινη και καταλυτική για το πώς τα στάδια της ασθένειας δοκιμάζουν κάθε άνθρωπο που φροντίζει έναν δικό του που πάσχει από Αλτσχάιμερ. Πολύ μεγάλη αγωνία για να δούμε τελικά στο σύνολό της όλη μας τη δουλειά και πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να φωνάξουμε αυτό το μήνυμα μέσα από την ταινία μας, να έρθουμε να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά στους ανθρώπους που στηρίζουν και φροντίζουν καθημερινά όλους αυτούς τους ασθενείς, είτε πάσχουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ είτε από οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ασθένεια. Αλλά αυτή η αγκαλιά απλώνεται φυσικά και στους ίδιους τους ασθενείς που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει ραγδαία και να χάνουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Η αγάπη δεν ξεχνιέται. Τα γυρίσματα της ταινίας, στην οποία συμμετείχαν και επαγγελματίες ηθοποιοί, έγιναν εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο, ενώ στην πρεμιέρα βρέθηκαν η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου που παρουσίασε τη βραδιά και ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτό, ο οποίος μίλησε για τη δική του εμπειρία με το Αλτσχάιμερ. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, γιατί πρέπει να περάσει το μήνυμα της συμπαράστασης, του εθελοντισμού, της βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Είναι να θυμόμαστε τον άνθρωπο. Ο γιος είμαι, ρε μαμά, ο Γιώργος. Η μαμά μου θα με ξεχάσει. Η ταινία που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού Νόσου Αλτσχάιμερ και της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υποστηρικτή επικοινωνία στην Κρήτη TV, θα προβληθεί και απόψε στο Ηράκλειο, ενώ στις 4 Νοεμβρίου θα προβληθεί στο Ρέθυμνο και στις 16 Νοεμβρίου στα Χανιά. Το επόμενο διάστημα, η ταινία για το Αλτσχάιμερ θα ταξιδέψει σε χώρους προβολής σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τα έσοδα από τις προβολές να διατίθενται στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και Υγιούς Γύρανσης. Με κοιτάς σαν να μην με γνώρισες ποτέ.